Σύντροφοι και φίλοι, κλείνοντας, μετά από αυτό το ιστορικό κομμάτι με τις δύο παρεμβάσεις, θα θέλαμε να βγάλουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Γιατί το ΚΚΕ επιλέγει να οργανώσει αφιερώματα σε ιστορικές ομάδες που δεν ξέχασαν μέχρι σήμερα την καταγωγή και την ιστορία τους και παίκτες πρότυπα αγωνιστικής στάσης, ξεκινώντας ένα μπαράζ εκδηλώσεων εδώ και καιρό, έχοντας ως αφετηρία τα 100 χρόνια από την ίδρυση το 18. Γιατί το ΚΚΕ συνέδεσε και συνδέει τη δράση του με την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο. Και συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, στα βαθιά χρόνια της παρανομίας και των διέξεων, στο Μεσοπόλεμο, την κατοχή, μέχρι και τον Ομφύλιο. Μια πρώτη προσέγγιση δόθηκε από τον Γιώργο τον Σιδέρη, αυτό που αναφέρθηκε αρχικά, ότι η ιστορική πορεία του ποδοσφαίρου στη χώρα μας έχει παράλληλη τροχιά με την πορεία εμφάνισης της εργατικής τάξης, με την προσπάθεια που κάνει να οργανωθεί σαν τάξη, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του ΣΕΚΕ στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Βέβαια, με τη σημερινή τη μορφή το ποδόσφαιρο εμφανίστηκε στην Αγγλία με τους εργάτες των σιδηροδρόμων του Μάντσεστερ και μεταφέρθηκε σε κάθε γωνιά της γης από τους ναυτεργάτες των εμπορικών πλοίων. Εδώ στην Ελλάδα, πατρινοί σοσιαλιστές και πυρήνες αναρχικών ήταν αυτοί που ίδρυσαν το πρώτο σωματείο το 1891, την Παναχαϊκή. Μπαίνοντας όμως πιο βαθιά στο θέμα, αυτό που θα δίναμε ως θεωρητική προσέγγιση στρατηγική σημασία, αν θέλετε, είναι το εξής. Το ΚΚΕ επιλέγει να οργανώσει αυτά τα αφιερώματα γιατί γνωρίζει πολύ καλά σε τι συνθήκες μπορεί ο αθλητισμός, όταν θα καλλιεργείται συστηματικά στην νεολαία, να διαμορφώσει αγωνιστική στάση ζωής ένας νέος άνθρωπος για αυτά που ζει, για την πραγματικότητα που ζει. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Πού στηρίζουμε αυτή την άποψη? Γιατί μέσα από τον αθλητισμό ο νέος άνθρωπος μπορεί να δει από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της συλλογικής και οργανωμένης δουλειάς στο γήπεδο, την ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων, την ανάπτυξη και την προσφορά αυτών των ικανοτήτων στο σύνολο, και αυτή την ιδιότητα μπορεί να τη μεταφέρει γενικά στη ζωή του, και έτσι ένας άνθρωπος που είναι κινητικά δραστήριος μπορεί να γίνει και κοινωνικά δραστήριος. Να παρέμβει στην πραγματικότητα που ζει, να την αλλάξει, γιατί τα δικά του πόδια, τα δικά του χέρια και το δικό του μυαλό είναι αυτό που κινούν τα πάντα. Να γιατί λοιπόν μελετάμε αυτή την ιστορία. Δεν επιδιώκουμε και με τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και με αυτές που θα ακολουθήσουν, να δώσουμε μια μουσιακή, αν θέλετε, επαιτειακή, στατική προσέγγιση με αυτές τις εκδηλώσεις. Βλέπουμε το γήπεδο από πάνω. Κοιτάζουμε λοιπόν από τη σκοπιά του μέλλοντος όλες αυτές τις ομάδες, όπως τον Ατρόμητο σήμερα, όλους αυτούς τους παίκτες, από το Σαμπανίδη μέχρι το Ράμφο. Βλέπουμε το ρόλο του ποδοσφαίρου, του κάθε αθλήματος, το ρόλο του αθλητισμού ως τομέα και πλευρά της κοινωνικής εξέλιξης της κοινωνίας μας και το ρόλο της κάθε προσωπικότητας. Να γιατί αναδεικνύουμε παίκτες όπως το Γόδα, το Μουράτη, το Ολυμπιακού, το Μεσάρι του Παναθηναϊκού, το Κοντούλη πρόσφατα της ΑΕΚ, το Λιάρο και το Μεντεκίδη, το Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον Αλεξά του Παναντελικού, το Σαμπανίδη και τόσους άλλους. Όλοι αυτοί είναι μερικά από τα εκατοντάδες παραδείγματα αθλητών που τη συγκεκριμένη περίοδο που μελετάμε, του Μεσοπολέμου δηλαδή και της κατοχής, έδωσαν παλικαρίσια τη μάχη. Ήταν τέκνα μιας αθλητικής κίνησης που αναπτύχθηκε μέσα από το εργατικό κίνημα, με πρώτα την ίδρυση των συλλόγων στις φτωχές γειτονιές, στα εργοστάσια, στα λιμάνια. Αθλητές αγωνιστές που παρέμειναν αμετακίνητοι στα ιδανικά του αγώνα, χωρίς να λογαριάζουν ούτε την ίδια τους τη ζωή. Αλίγιστοι, γιατί δεν αποκήρυξαν τις ιδέες τους, δεν κλείστηκαν δηλαδή πίσω στην άμυνα, αλλά βγήκαν επιθετικά μπροστά στον αγώνα για το δίκιο και την προκοπή του λαού μας.
Η ενασχόληση με τον αθλητισμό λειτουργήσε ευεργετικά και έτσι στοιχεία όπως η πειθαρχία, η συγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση, η ηρεμία, η αφοβία μπολιάστηκαν με τη φλόγα της επαναστατικής πολιτικής και ταυτόχρονα με την πρακτική επίμενη δουλειά έγιναν ένα ανίκητο μείγμα. Μείγμα που μπορεί διαχρονικά να σφυριλατεί αγωνιστές βγαλμένους μέσα από το καμίνι της Πάρης, δοκιμασμένους, έμπειρους που δεν ταλαντεύονται εύκολα, πρωτοπόρους ικανούς να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε αγώνα μέσα και έξω από το γήπεδο να ηγηθούν μιας ομάδας. Να γιατί, φίλοι και σύντροφοι, αναδεικνύουμε την ιστορία των ομάδων, την πείρα που έχουμε, τότε που το ΚΚΕ και η ΕΟΚΝΕ ανέπτυξαν πρωτοπόρα δράση στο μέτωπο του αθλητισμού και πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και την οργάνωση των εργαζομένων στα αθλητικά σωματεία, μέσα από τα οποία δρούσαν και οργάνωναν την ενημέρωση, την κινητοποίηση, τη διεκδίκηση, αλλά και την αθλητική δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή, που βοηθούσε στην ψυχική και ηθική ανάταση σε περιόδους δύσκολης παρανομίας και έντονων διώξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στόχος της ΕΠΟΝ δεν ήταν μόνο να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, αλλά σύμφωνα με άρθρο της νέας γενιάς έπρεπε να γίνει και όπως πρέπει. Γερά κορμιά με γερά μυαλά πρέπει πάμε να φτιάξουμε, έλεγε η ΕΠΟΝ. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν δημιουργήθηκαν εκατοντάδες τέτοιοι σύλλογοι, πολλοί με καταστατικά, με γραφεία, με στέκια, χώροι μαζικής συγκέντρωσης για την οργάνωση του αγώνα, κάτω από τη μύτη της ασφάλειας των δοσύλλογων, των Γερμανών, που δεν μπορούσαν να επέμβουν στις δραστηριότητες των συλλόγων λόγω της μαζικότητάς τους. Η αυτενέργεια, η οργανωτικότητα, η συλλογικότητα, το ένας για όλους και όλοι για έναν έγινε πράξη στην προπόνηση και στον αγώνα της Κυριακής με πρωτοπόρες μορφές και τρόπους επικοινωνίας, αλλά και με το χαφιέ να τριγυρίζει σαν τον κοράκι μέσα στο γήπεδο. Προφανώς, φίλοι και σύντροφοι, οι πρωτοβουλίες αυτές του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μείνουν χωρίς αντίδραση από το κράτος. Τόσο την περίοδο του Μεσοπολέμου όσο και την περίοδο της κατοχής, οι οργανώσεις του εργατοαγροτικού αθλητισμού υφίστανται πολλές πιέσεις που ξεκινούν από νομικά προβλήματα, από σαμποντάζ και φτάνουν μέχρι και τις συλλήψεις, τις διώξεις αθλητών κεντρικών στελεχών των οργανώσεων. Παράδειγμα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Άγγελος Μεσάρης, που παρότι ήταν παίκτης θαύμα για την εποχή του, διαγράφηκε το 1932 διαπαντός από το Σύλλογο λόγω της δράσης του. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν και ο Μουράτης του Ολυμπιακού, ο θρυλικός Μιζούρι, Σαλταδόρος Επονίτης, που πολέμησε πλάι στο Γόδα στη μάχη της ηλεκτρικής. Αποκλείστηκε από την Εθνική του 1954 γιατί διεκδικούσε τις αποζημιώσεις των συμπαικτών του. Όπως και ο Λιάρος του Απόλλων Καλαμαριάς, που τον διώξαν μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής γιατί η Εθνική ήταν μόνο για τους εθνικόφρονες. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν παίζουμε μόνοι μας μπάλα. Ο αντίπολος είναι ισχυρός και πάει χρόνια γήπεδο. Αξιοποιεί την πείρα του. Αυτή την πείρα την αρνητική που είχε την περίοδο του Μεσοπολέμου και της κατοχής την αξιοποίησε στη Χούντα. Πολλοί θα θυμούνται τι έκανε τότε ο Ασλανίδης. Έκλεισε σε μία νύχτα τους συλλόγους, τις λέσχες φιλάθλων, τους συνδέσμους, καθερώντας διοικήσεις και διορίζοντας τους λεγόμενους στρατιωτικούς που ήταν τα μάτια και τα αυτιά του καθεστώτος μέσα στα σωματεία. Την πείρα αυτή, φίλοι και σύντροφοι, την αξιοποιεί και σήμερα ο αντίπαλος. Είναι γνωστό ότι το γήπεδο αποτελεί ένα χώρο που μπορούν να υπάρξουν εξάρσεις αυτορυμητισμού αλλά και οργανωμένες ενέργειες που ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη μορφή μπορεί να έχουν το στοιχείο της συλλογικότητας, της δημιουργικότητας, της αυτενέργειας. Στο γήπεδο αισθάνεται ελεύθερος σε εισαγωγικά ο νέος άνθρωπος, ο εργαζόμενος, να εκφραστεί, να πετάξει από πάνω του την αλυσίδα της εκμετάλλευσης, της ανεργίας που του έχουν φορέσει οι εκμεταλλευτές του και τα κόμματά τους, οι κυβερνήσεις τους. Ταυτόχρονα όμως, φίλοι και σύντροφοι, ο ανταγωνισμός που κυριαρχεί, ο νόμος της ζούγκλας, ο θάνατός σου η ζωή μου, αυτός ο νόμος που κυριαρχεί στα νέα παιδιά, στο μυαλό τους, από το σχολείο μέχρι τα βαθιά γεράματα, εκδηλώνεται στο γήπεδο και χωρίζει τους οπαδούς σε φίλους και εχθρούς. Έτσι, ενώ από τη μια βράζουν μαζί στο καζάνι της εκμετάλλευσης, έχοντας το σβέρκο τους την ανάσα του εργοδότη, απ' την άλλη είναι αντίπαλοι στο γήπεδο.
Όλα αυτά, φίλοι και σύντροφοι, τα γνωρίζει η αστική τάξη, η εργοδοσία εδώ και χρόνια. Γιατί και η ίδια έχει πείρα από τα γήπεδα και την αξιοποιεί. Ιδιαίτερα μετά το 1980, οι παλιοί θα γνωρίζουν με την ίδρυση των ανωνύμων εταιρεών στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά τα κάνει προκειμένου η λαϊκή οργή και η αγανάκτηση να εγκλωβιστεί σε ανώδυνα κανάλια για το σύστημά τους να μείνει έξω από την ταξική πάλη. Τι φοβούνται? Φοβούνται μην τυχόν η εργατική και λαϊκή διεκδίκηση, η αλληλεγγύη και η πολιτική συζήτηση στον χώρο δουλειάς γίνει σύνθημα στο γήπεδο την Κυριακή και επιστρέψει τη Δευτέρα δυναμικά και οργανωμένα στον χώρο δουλειάς, μαζικά ενάντια στις απαιτήσεις της εργοδοσίας και τα μέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή, αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι να γίνει συνείδηση στον εργαζόμενο φύλαθλο ότι απέναντί του δεν έχει το συναθλητή του, το συνάδελφό του, αλλά μια χούφτα πλουτοκράτες που του τρώνε το μεδούλι 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, τον άνεργο, τον αυταποσχολούμενο, μεροκαματιάρι, δεν έχει δηλαδή απέναντί του αυτόν που έχει απλώς άλλο χρώμα η φανέλα του. Φοβούνται λοιπόν ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους, χωρίς να έχουν κανένα κυφίνα πάνω από το κεφάλι τους που να τους ξεζουμίζει. Ότι τελικά, όπως το παιχνίδι του ποδοσφαίρου μπορούν να παίζονται χωρίς τους επιχειρηματίες, έτσι και τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργούν χωρίς αυτούς. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο, φίλοι και σύντροφοι, να καταλάβουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελε και δεν το θέλει να συμβεί η αστική τάξη, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της. Δυστυχώς σήμερα, κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο παίζεται έξω από το γήπεδο. Βλέποντας όμως όλο το γήπεδο, θα θέλαμε να κλείσουμε με κάτι ενθαρρυντικό. Σήμερα, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει αρκετούς νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας τόσο σε θέματα υγείας όσο και από επικίνδυνα μονοπάτια όπως τα ναρκωτικά, οφείλεται στην προσπάθεια των σωματείων και ιδιαίτερα στην προσπάθεια των ανθρώπων των σωματείων. Εκεί παράγεται έργο που καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την άμυλα, το σεβασμό στον αντίπαλο, κόντρα στις λογικές του ατομικισμού και του στρεβλού ανταγωνισμού. Όμως αυτή η προσπάθεια δυστυχώς δεν αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Δεν ξεκινάει από το σχολείο. Δεν έχει υποστήριξη, υποδομές, επιστημονικό δυναμικό, γιατρούς, χρηματοδότηση. Στερεύει, χάνει τη δυναμική της. Χρειάζεται επομένως αγώνας, να υπάρξουν φωνές αντίδρασης από αθλητές, προπονητές, από φορείς, σωματεία και ανθρώπους του αθλητισμού. Χρειάζεται προπόνηση, προετοιμασία, γιατί ο αντίπολος είναι δύσκολος, όχι όμως ανίκητος. Γιατί μόνο έτσι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα ξαναγίνει το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι που θα το χαίρεται ο λαός και η νεολαία. Μέσω ψυχαγωγίας, αλλά κυρίως μέσω άσκησης για τη θωράκιση της υγείας και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων. Μακριά από προέδρους, επιχειρηματίες και τη δράση τους. Μόνο έτσι ο αθλητισμός θα σταματήσει να αφορά τους λίγους στο γήπεδο και τους πολλούς στην εξέδρα και στο σπίτι τους. Μόνο έτσι η ενασχόληση με ένα άθλημα, η καλλιέργεια του ταλέντου θα αποτελεί δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Σε αυτόν τον αγώνα, φίλοι και σύντροφοι, το ΚΚΕ θα δώσει το παρόν με όλες του τις δυνάμεις, όπως ακριβώς το υπαγορεύει η ιστορική του πορεία μέχρι σήμερα.